στο πρώτο αθλητικό πολιτιστικό τουρνουά μπάσκετ που διοργανώνει η Ακαδημία Μπάσκετ Κεφαλονιάς και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Πριν μιλήσω για τα δύο αξιόλογα άτομα που έχω δίπλα και θα βραβεύσουμε σήμερα, θα ήθελα να πω και δύο λόγια για τους λόγους που αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το τουρνουά, αυτή τη γονική στιγμή και με αυτή τη θεματολογία. Θέλουμε, σε συνδυασμό με άλλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες, όπως τα Πρωτότυπα, ο Βαλιάνιος, το Διεθνές Φεστιβάλ Γνωστικής για όλους από κοντά του και άλλα, να αναδείξουμε την Κεφαλονιά που συνεχίζει να υπάρχει και μετά το πέρας της καλοκαιρινής περίοδου. Να αναδείξουμε τους ανθρώπους της που μένουν σε αυτό το μέρος, εργάζονται και μορφούν για τον τόπο τους και τα καταφέρνουν. Και μάλιστα, όχι απλώς τα καταφέρνουν, αλλά διαπρέπουν εντός και εκτός αυτού του τόπου. Έτσι, σήμερα θα τιμήσουμε δύο άτομα, όχι με γνώμονα μόνο τι έχουν πετύχει, αλλά γιατί συμβολίζουν αυτά που του ανέφερα. Είναι νέοι, πετυχημένοι, ο καθένας στον τομέα του, που δίνουν ένα μήνυμα ελπίδας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, σε όλους μας. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω για λόγους ευγένειας από την κυρία της παρέας, την αγαπητή κυρία Γιωβάνκα Ζάρετς. Θα πω... Να μου επιτρέψετε να πω λίγα λόγια για όσους δεν ξέρουν την κυρία Γιωβάνκα. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κεφαλονιά, ξεκίνησε τα πρώτα της χορευτικά βήματα στη σχολή χορού της μητέρας της, Ολυμπίας Παπαχρήστου, και στα 17 της μόνο ξεκίνησε την επαγγελματική της αδειοδρομία στο Εθνικό Παλέτο Βελιγραδίου, όπου για 5 χρόνια κατήργησε το τίτλο σολίστη. Έχει χορέψει δίπλα σε χορευτές παγκοσμίως αναγνωρισμένους, από τα Παλέτα Μπολσόη, το Εθνικό Παλέτο του Κιέβου, το Βασιλικό Παλέτο της Αγγλίας και άλλα. Έχει βραβευτεί σε παγκόσμιους διαγωνισμούς χορού και πρόσφατα μάλιστα βραβεύτηκε με το ανώτατο βραβείο πολιτισμού Σερβίας, από όπου είναι και ο τόπος καταγωγής του πατέρα της, για τις ερμηνείες της στο κλασικό και νεοκλασικό παλέτο. Επίσης, έχει προσκληθεί από πολλές διεθνείς ομάδες χορού όπως τις Αγίας Πετρούπολης, το Βερολίνο και των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως, η ίδια πήρε τη μεγάλη απόφαση και επέλεξε να επιστρέψει στη χώρα, στη γενέτειρα χώρα της και να προσφέρει στην τέχνη του χορού μέσω της ομάδας παλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Αθηνών στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Γιάννης. Για την βράβευση θα ήθελα να καλέσω τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Λάμπρο Νικολάου, να της δώσω την αναλυστή μου πλακέτα. Διαβάζει, γράφει, χαζεύει και προσπαθεί να συνεχίσει να αγαπάει τους ανθρώπους. Πριν το σχολείο, είχε πάει στο Πανεπιστήμιο δύο φορές, αλλά δεν πρόκοψε να δουλέψει στα αντικείμενα που σπούδασε, νομική και θεατρολογία. Αντίθετα, βρέθηκε να ξεφυγίζει και να ταξινομεί χιλιάδες βιβλία στην Κορυγαλένιο Βιβλιοθήκη. Αγαπούσε βέβαια από μικρό στα βιβλία, μα εκεί αγάπησε και την έρευνα. Έτσι, πήρε και ένα διδακτορικό στην ιστορία, αλλά μεταξύ μας δεν ξέρει τίποτα από ονόματα και φωνολογίες. Το 2014 οι εκδόσεις Αιγιαλός εξέδωσαν το πρώτο του λογοτεχνικό βιβλίο, το οποίο είχε τίτλο «Ο μικρός μάγος και άλλες ιστορίες», και δύο χρόνια μετά ακολούθησαν «Η ψυχή μιας καληνύχτας» και «Το παραμύθι του φυλακισμένου πουλιού». Τελευταίο του βιβλίο «Ο Οδυσσέας στην χώρα των μυθικών σκύλων». Θα ήθελα για την πράξη να έρθει το μέλος του Δέλτα Σίγμα, ο κύριος Νίκος Νίκος. Αν
θα ήθελε κανένας από το ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ να πει δύο λόγια. Ήδη. Θα ήθελα να πει κάτι. Ευχαριστώ την Ακαδημία του Παπανιάς, την Κερικία και όλους τους φορείς που βοήθησε την διοργάνωση. Και εύχομαι και στα παιδιά να βοηθήσουν τα όνειρά τους. Είναι τιμή μου αυτή. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στα παιδιά, νομίζω ότι η Ευάγκια είναι το καλύτερο παράδειγμα να ακολουθείτε τα όνειρά σας και το μπάσκετ είναι άνθρωπο που σε κάνει να κοιτάς ψηλά. Οπότε νομίζω ότι έχετε διαλέξει το κατάλληλο σπόρο. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ.